103 τάξεις και απόψε μετρούν στα κόμματα μέχρι τις ευρωεκλογές, με τις διεργασίες στο παρασκήνιο τουλάχιστον των δύο μεγάλων να κορυφώνονται για τον καταρτισμό. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό το σκηνικό παραμένει ακόμη θολό, με δεδομένες να θεωρούνται μονάχα υποψηφιότητες των Χριστοφόρου, Τωρναρίτη και Σταύρου, την ώρα που Αβεροβνοφίτου ρίχνεται σε αγώνα δρόμου για να πείσει Στέλλα και Στυλιανίδη να πουν το μεγάλο ναι και να ρίχθουν στη μάχη ενισχύοντας το ψηφοδέλτιο. Από το κάδρο του συναγερμικού προέδρου δεν λείπει πάντως ούτε Δύση, με την οποία βρισκόνται εδώ και καιρό σε διαβουλεύσεις, ελπίζοντας η συνεργασία να ευωδώσει και να βάλει φωτιά στην πίστα των εκλογών. Πήγες από την Πιδάρου πάντως διαμηνύουν στον Αλφα πως το συναγερμικό ψηφοδέλτιο θα είναι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου επικυρωμένο. Η ώρα σε Εκκλησία Παπαϊωάννου το σίδερο βράζει και όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στις 19 Ιανουαρίου, όταν και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος θα κληθεί να επιλέξει την χρυσή εξάδα των υποψηφίων. Shortlist των 15 ατόμων που βρίσκεται ενώπιον της ηγεσίας του ΑΚΕΛ παραμένει ακόμη ανοιχτό, γεγονός που ενδεχομένως να φέρει εκπλήξεις. Δεδομένη θεωρείται μονάχα υποψηφιότητα νεοκλησιλικιώτη, ενώ εκτός απρόπτου στο κόκκινο ψηφοδέλτιο θα και Τουρκοκύπριος. Θεωρώ ότι θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα για το σύνολο του κυπριακού λαού. Πιθανό υποψήφιο τον γνωστό ακαδημαϊκό Νιαζίκη Ζίλιουρεκ.